Ένα εύκολο θύμα στο πρόσωπο των αθλητών του κλασικού αθλητισμού που προπονούνται στο εθνικό στάδιο βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες αποδίδοντας σε αυτούς τις ευθύνες για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Ύστερα από τις καταγγελίες του μεγαλομετόχου του ΠΑΣ Αλέξη Κούγια για την κατάσταση του Χλωοτάπητα και την απάντηση της Επιτροπής Διοίκησης, δημιουργήθηκε μείζον ζήτημα για τις ευθύνες εκείνων που είτε δεν χρησιμοποιούν σωστά είτε δεν συντηρούν όπως πρέπει τον αγωνιστικό χώρο. Εκτός από την απόδοση των ευθυνών για κακή συντήρηση του Χλωοτάπητα, που είναι πάντως λογικό να μην έχει δέσει ακόμη, διατυπώθηκαν και αιχμές για αλόγιστη χρήση κατά τη διάρκεια των προπονήσεων από τους αθλητές Στίβου. Ο προπονητής του ΑΞΥ, Θανάσης Τσιγκούλης, αναφερόμενος στο ζήτημα, τόνισε πως οι αθλητές του Στίβου δεν χρησιμοποίησαν το Χλωοτάπητα για 2 μήνες όταν αυτός τοποθετήθηκε στα τέλη Αυγούστου. Δεν μπήκε κανένα παιδί στο χόρτο. Απέναντι σε κάποιες ομάδες ξεκίνησαν να παίζουν στις 15 μέρες και καλά κάναν, γιατί γι' αυτό το λόγο έγινε ο Χλωροτάπητας. Εμείς δεν μπήκαμε καθόλου στο χόρτο και όχι ότι δεν θέλαμε. Από κάποιο σημείο και μετά ήταν αδύνατο να πούμε, γιατί με την πρώτη βροχή το γήπεδο δεν στέγνωνε, είχε πάρα πολύ νερό μέσα και τα παιδιά τα ίδια δεν ήθελαν να μπαίνουν. Και λέμε για παιδιά που είναι στην Ολυμπιακή ομάδα για το 2012, που είναι πρωταθλητές Ελλάδος και που έχουν τιμήσει τα χρώματα της Ελλάδος. Αυτό είναι μια φήμη που έχει αναπτυχθεί. Ίσως να καλύψουν άλλα πράγματα. Πάντως το μόνο είναι ότι οι αθλητές Στίβου δεν φταίνουν για αυτό το. Είναι τόσο επιβαρυντικό το να χρησιμοποιούν οι αθλητές του Στίβου και τον Χλωοτάπητα. Κατά τη γνώμη μου, εγώ είμαι εδώ από το 1983 σαν αθλητής και μετά σαν προπονητής. Ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα την χρήση του Χλωοτάπητα με καμία διοίκηση στατίου, ούτε και με τη φετινή. Ούτε και με αυτή που είναι τώρα, μάλλον είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Απλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εμείς η χρήση που κάνουμε στον χώρο του είναι συγκεκριμένη. Συνήθως τρέχουμε έξω από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου, γιατί και μας βολεύει περισσότερο και δεν δημιουργούμε εμείς το πρόβλημα. Άμα πάτε να πάρετε κάποια πλάνα κάποια στιγμή από το στάδιο, θα δείτε ότι το χώρο του και φέτος όπως και τα προηγούμενα χρόνια χαλάει εκεί που τρέχει ο υπόπτης μπροστά από τους πάγκους και συγκεκριμένα σημεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο που είναι καθαρά από τη χρήση του ποδοσφαίρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης του Χλωοτάπητα, ενώ συνεργείο αντικατέστησε με νέο Χλωοτάπητα τα τμήματα στα οποία διαπιστώθηκαν τα κυριότερα προβλήματα. Βέβαια, ο κ. Τσιγκούλης επανέλαβε ότι τουλάχιστον για τους αθλητές του Στίβου και όχι μόνο για αυτούς, το κυριότερο πρόβλημα δεν είναι ο Χλωοτάπητας, αλλά το διαλυμένο ταρτάν και η παντελής έλλειψη φροντίδας στους χώρους του σταδίου. Δεν είναι ανάγκη να επικεντρώσουμε το πρόβλημα μόνο στο χόρτο. Αυτό το στάδιο έχει ένα ταρτάν που είναι διαλυμένο. Έχει μια. Σε όλους τους χώρους της επικρατεί μια απίστευτη βρωμιά και δεν ρίχνουν ευθύνες στους υπαλλήλους, γιατί οι υπάλληλοι, όπως έχω δηλώσει, είναι μόνο 2 οι οποίοι τι να κάνουν. Δεν μπορούν να κάνουν αυτοί να καθαρίσουν όλο το στάδιο. Η Επιτροπή Διοίκησης είναι αυτή που είναι υπεύθυνη, αλλά και αυτή πρέπει να πιέσει. Να πιέσει προς την Ομαρχία, να πιέσει προς το Δήμο, να διαθέσει κάποιους υπαλλήλους, να μπορεί να συντηρηθεί αυτό το πράγμα. Και είναι κρίμα στο κέντρο της πόλης να έχουμε μια αθλητική κυψέλη που γυμνάζονται τόσα παιδιά και τόσους κόσμους και οι ελεύθεροι αθλούμενοι μπορούν να έρχονται να γυμνάζονται και να είναι σε αυτή την κατάσταση.